Με αυτά και με αυτά λοιπόν, τρίτη πάλι, τα συνηθισμένα μέρη, είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα κάντο πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Σήμερα λοιπόν, είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας μετά από αρκετό καιρό, αλλά γιατί. Γιατί την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας, αλλά δύο. Ένα καινούριο project, το έχουμε αναφέρει και στον παρελθόν, είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Δεν θα σας το πούμε όμως τώρα, θα το δείτε κατευθείαν μέσω του επόμενου μας post στα social media και θα το δείτε και live την επόμενη Τρίτη. Εντάξει, όσοι παρακολουθείτε νομίζω έχετε καταλάβει τι έρχεται. Ναι, έρχεται κάτι αρκετά καυτό. Έτσι. Που θα κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και για όποιον αντέξει, έτσι. Για όποιον αντέξει, γιατί εδώ πέρα θα γίνει χαμός. Και για όποιον έχει το σθένος και την... δεν ξέρω πώς άλλο να πω, το σθένος, θα μείνω σε αυτή τη λέξη, ναι. Να έρθει εδώ και να συμμετέχει σε αυτό που, στο project αυτό που ετοιμάζουμε. Πάμε όμως να αρχίσουμε τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να αρχίσουμε με δύο ειδησούλες. Έχουμε λοιπόν... δωρεάν rapid test που παρέχει ο Δήμος σε όλη τη μαθητική κοινότητα της Νέας Μύρνης. Δωρεάν λοιπόν έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στις 23 Φεβρουαρίου, αύριο δηλαδή, στα δημοτικά γιατρία για όλους τους μαθητές των σχολείων της Νέας Μύρνης. Τα δημοτικά γιατρία, να θυμίσουμε, είναι στην Αρτάκη σε 78 όπου και θα διενεργηθούν αυτά τα τεστ. Καλή λοιπόν με αυτή την κίνηση ο Δήμος όλους τους μαθητές να ελεγχθούν. Περιμένω να σου πω την αλήθεια με μεγάλη περιέργεια να δω την προσέλευση. Ναι. Γιατί αν υποθέσουμε ότι θα πάνε οι μισοί μαθητές, ούτε αυτό θα γίνει, θα γίνει πανικός. Δεν ξέρω. Να πούμε ότι αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη από το Δημοτικό Συμβούλιο, το τελευταίο που εξήχθη.
Μένει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση και επιχειρησιακά, δηλαδή πώς θα το καταφέρουν, ειδικά στην περίπτωση αυτή που ανέφερες της μεγάλης συμμετοχής, που και εγώ δεν το νομίζω, αλλά οκ. Okay. Πάμε στην επόμενη αθλητική είδηση. Είχε προηγηθεί πριν από κάποιες μέρες το κλείσιμο του συνδέσμου των Πανθήρων. Ναι. Πλέον η λειτουργία όλων των οπαδικών συνδέσμων στα πλαίσια των μέτρων κατά της οπαδικής βίας θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι και το τέλος του Ιουλίου. Για όλο το πρωτάθλημα δηλαδή. Για όλο το πρωτάθλημα, ναι, μέχρι να αρχίσει η επόμενη σεζόν. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να σκοτωθεί κι άλλο νεαρό παιδί για να καταλάβει η πολιτεία ότι πρέπει να ελέγξει τους συνδέσμους και να δει τι γίνεται και να ξεχωρίσει τους υγιείς και τους καθαρούς από άλλους συνδέσμους που έχουν άλλους σκοπούς και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Πάμε όμως σιγά σιγά να περάσουμε σε ένα θέμα που και φέτος, όπως και κάθε χρονιά, απασχολεί πάρα πολύ. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Ναι. Θα σας αρχίσω λοιπόν με μία ερώτηση. Ελεύθερα. Πότε πιστεύεις, ποιο είναι το πλαίσιο, χρονικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να κόβονται πίτες. Δηλαδή, αν ήταν στο χέρι σου, θα έλεγες πίτες θα κόβεται από την 1η Γενάρη μέχρι πότε. Μέχρι 31 Γενάρη. Όχι. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Εγώ και λίγο λιγότερο. Όχι, εγώ θα δίνω ένα μήνα για τις φιέστες αυτές. Εντάξει, και ο ένας μήνας είναι πάρα αρκετό. Γιατί, να σου πω γιατί. Γιατί η πρώτη εβδομάδα του Γενάρη στην ουσία είναι ακόμα γιορτές. Είναι χαμένη. Καλά, χαμένη δεν είναι. Μέσα στις γιορτές, όταν θα έχεις δεν μπορεί να κάνει τον κόσμο κάποιος που δεν θα δουλεύει τόσο εντατικά, ναι, αλλά πιο χαλαρός. Πες ότι κάποιοι λείπουν, κάποιοι είναι με τις οικογένειές τους γιατί είναι γιορτές τέτοιες, άρα δηλαδή μέχρι τις 7 Γενάρη δύσκολο να οργανώσεις κάτι και να έρθει κόσμος. Ά, γιατί μέχρι τότε έχουμε γιορτές, ιστορίες, στα Γιαννιού, χαμός. Οπότε από, εγώ θεωρώ ότι 8 με 30 Γενάρη είναι ένα καλό διάστημα για να γίνονται όλες οι πίτες, ας πούμε. Παραπάνω δεν δίνω με τίποτα. Όχι, ούτε εγώ. Περιττό να πούμε ότι σήμερα έχουμε 22 Φλεβάρι. Τα ραντεβού για τις πίτες συνεχίζονται. Ανανεώνονται κιόλας. Πιστεύω ότι μέχρι και το Μάρτι θα κόβουμε πίτες. Σίγουρα. Πίτα εδώ, πίτα αλλού, πίτα παραπέρα. Πάμε όμως εδώ πέρα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Πριν ξεκινήσεις να λες, εγώ θα πω και για εσύ. Και εσύ πας επί. Πάω και εγώ σε επί. Και εσύ πας επί. Άρα γιατί τους κατηγορούς τους ανθρώπους. Τώρα μπορέσανε, 20 Φλεβάρι μπορέσανε να κάνουν πίτα, 20 Φλεβάρι κάνανε πίτα. Σε καλέσανε πήγες, κύριος, ωραίος. Εντάξει, κοίτα, όπου εγώ έχω πρόσκληση για να παρευρεθώ, ναι, θέλω να τιμήσω αυτόν που με προσκάλεσε και να βρεθώ στην πίτα του. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Θέλω, εγώ σου λέω για τα χρονικά, δεν σου λέω τώρα. Ναι. Τώρα γίνεται η πίτα, είδες ότι πήγες εσύ, πήγανε κι άλλοι. Και εγώ, αν με καλέσουν κάπου, ενδεχομένως να πάω, εκτός αν έχω υποχρεώσεις, αλλά θέλω να σου πω ότι βλέπεις. Δεν γίνεται να το αποφύγεις. Εντάξει. Καλά, στην ευχαίρεια του καθενός είναι. Είναι ένα happening, το οποίο παρευρίσκεται ο κόσμος, άσχετα από εμείς πάρα πολλές φορές το κοροϊδεύουμε, επειδή είναι κάτι... Το κοροϊδεύουμε. Περίμενε. Εμείς δεν το κοροϊδεύουμε. Εμείς σχολιάζουμε τη χρειά και το νόημα που έχει αποκτήσει πλέον, ναι, ο θεσμός της πίτας. Γιατί τώρα πια ο θεσμός της πίτας είναι μια προεκλογική φιέστα. Ναι. Είτε είναι, δηλαδή, βλέπουμε και συλλόγους που έχει να κάνει, ας πούμε, η πίτα τους ήταν καθαρά για προεκλογικούς λόγους. Έχουμε συναντήσει και άλλους συλλόγους, στον οποίο συμμετέχουμε και εμείς, που είχε να κάνει με τα ζητήματα που συναντάει ο σύλλογος και με τις δράσεις που θέλει να κάνει. Καθαρά και άστερα που λένε. Εμείς λοιπόν αυτό που σχολιάζουμε τουλάχιστον τα τελευταία και πέρσι που το κάναμε και φέτος. Πρόπερση, κύριε. Πρόπερση, ναι, σωστά, πρόπερση. Έχεις δίκιο.
έχει να κάνει με, την, με το χρώμα που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι στις πίτες. Το χρώμα που δίνουν είναι καθαρά πολιτικό και γίνεται για προεκλογικούς λόγους. Ξεκάθαρα, δηλαδή όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό ή δεν θέλει ή δεν θέλω να πω δεν μπορεί, γιατί μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Είναι τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ας πούμε. Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει είναι άμα μπει στο γραφείο τύπου του Δήμου Νέας Μύρνης και δει, έχουμε από σήμερα κιόλας μέχρι μάλλον από τις 7-8 Γενάρη μέχρι και σήμερα έχουμε κοπή πίτας δηλαδή υπηρεσία του Δήμου. Κοπή πίτα στο ΑΚΠ, κοπή πίτα στο ΒΚΠ. Πίτα σε όλες τις υπηρεσίες. Σε όπου βρίσκονται άνθρωποι στελέχη του Δήμου. Και πάντα βλέπουμε φωτογραφίες με τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα τα οποία είναι κάνουν τον προεκλογικό τους αγώνα. Τα κατάφερα. Ήτανε... Σε όλο αυτό το διάστημα των πιτών. Δάκτυλος ήταν, δάκτυλος. Ναι, ωραία. Εμένα αυτό που με τρελαίνει είναι ότι κάνει ένας σύλλογος, ας πούμε, την κοπή πίτας του. Θα καλέσεις τα μέλη, φαντάζομαι. Τώρα το να καλείς, δεν ξέρω εγώ ότι... πολιτικά στελέχη από διάφορους χώρους, από διάφορες παρατάξεις, από κόμματα, από το ένα, από το άλλο, που αυτό είναι 99,9% δεν είναι μέλη και δεν συμμετέχουν σε καμία δράση ή και αν γίνανε, γίνανε μόνο για τα χαρτιά, να πούνε ότι α, είναι ο τάδε πολιτικός μέλος μας, ψηφίστε τον, και δεν συμμετέχουν πουθενά σε καμία δράση ποτέ. Και βλέπουμε και αυτό, ας πούμε, το παράδειγμα που είναι στα ΚΑΠΗ. Άρα, παιδιά, στα ΚΑΠΗ είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι, πάνε και εγώ ενδεχομένως όταν έρθει η ώρα μου θα πάω σε ένα ΚΑΠΗ να παίζουμε εκεί το τάβλι μας, να τα λέμε, να κάνουμε κάποιες εκδρομούλες, να περνάμε ωραία μέσα. Ωραίο, σωστό και μ' αρέσει και πρέπει να είναι, να μην είναι στο περιθώριο οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά όλοι οι παράγοντες, οι δημοτικοί σύμβουλοι, τα στελέχη, τα αυτά. Τι δουλειά έχετε με τα ΚΑΠΗ? Δηλαδή, πάνε ξεκάθαρα να παρακαλέσουν για ψηφαλάκια. Ε, όχι ρε παιδιά, εντάξει. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, που είδαμε από post πάλι του γραφείου τύπου, που ένα ΚΑΠΗ βγήκε για φαγητό σε αγαπημένη μας ταβέρνα, στη Νέα Σμύρνη. Καλά, η ταβέρνα τι να κάνει, να το απαγορέψει, δεν μπορεί. Πελάτε, είναι, ελάτε, φάτε, ευχαριστηθείτε. Ακόμα και γι' αυτό, είδαμε στελέχη από το Δήμο, στελέχη από την αντιπολίτευση, να βγάζουν φωτογραφίες ανθρώπους που τρώγανε και να ανεβάσουν στα social media και να δειχτούν. Λες και είναι αξιοθέατο. Να δείξουν ότι έβγαλα φωτογραφία με αυτόν, με τον άλλον. Είναι στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται στη λογική της πίτας. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ίσως αυτοί έχουν δει ότι αυτό δουλεύει. Προφανώς και δουλεύει. Γιατί σου λέει θα πάμε... Γι' αυτό και το κάνουν. Θα κάνουμε χαχαχα χουχουχου, φιλιούνται, αγκαλιάζονται, ωραία που είναι η νύφη μας, ωραία τα παιδιά της και ψηφαλάκια. Αυτό είναι πάντα. Ναι, ναι. Τώρα θυμάμαι, ποιος το λέγε νομίζω, ο αγαπητός Στέφανος Χιός. Κλειδώστε το σχέδιο. Θεούλης, θεούλης. Πάμε να συνεχίσουμε. Ανέφερα πολλές φορές τη λέξη γραφείο τύπου. Ναι, βεβαίως. Το τιμούμε. Μακάρι να το τιμήσουμε και θετικά, το αναμένουμε πραγματικά με μεγάλη ανυπομονησία και λαχτάρα να το τιμήσουμε θετικά. Και μακάρι το λέω... η τόση κριτική που κάνουμε να αποδώσει καρπούς αυτό. Και να βελτιωθεί, να κάνει επιτέλους τη δουλειά του. Έτσι, με μεγάλη αγάπη και ειλικρίνεια το λέμε αυτό. Το γραφείο τύπου δουλειά έχει να ενημερώνει τους δημότες. Όχι να κάνει προεκλογικέ. Είχαμε αναφερθεί, όπως έλεγα λοιπόν, στο παρελθόν ότι σε μερικά post που οι δημότες ασκούσαν κριτική, διαγραφόντουσαν σχόλια, κλείνανε εντελώς τα σχόλια. Πέρασε αυτή η εποχή. Έχουμε μπει σε μια νέα αυτή. Η υβριδική, θα έλεγα. Υβριδική εποχή.
χαρακτήρα. Ναι. Μια υβριδική λοιπόν εποχή του γραφείου τη Σμύρνη είναι 2022. Για να ακουστεί και ωραίο σποτάκι. Έτσι. Και, η νέα μορφή. Και ναι. Όχι μόνο εν έτη 2022, 22 Δευτέρου του 2022. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε, πόσο πιο σημαδιακό. Πες, δεν θα σε διακόψω. Πλέον, κάθε post που είναι να ανέβει στη σελίδα του Facebook, το γραφείο τύπου Νέας Μύρνης, φιλτράρεται. Από πώς φιλτράρεται. Έρχεται μπροστά και σου λέει, σήμερα θα ανεβάσω έναν ιδιωτικό κήπο όπως το συνηθίζω. Δεν μπαίνουμε τώρα να σχολιάσουμε τον ιδιωτικό κήπο, το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Ναι. Ένας ιδιωτικός κήπος, λοιπόν. Και σκέφτομαι. Άμα αφήσω ανοιχτά τα σχόλια, τι θα γίνει. Θα αρχίσουν πάλι από κάτω να μου λένε γιατί ανεβάζεις. Μακελιό. Τον κήπο της κυρίας Μαρίας. Και δεν ανεβάζεις τα κλαδιά τα αμάζευτα σε όλη την πόλη που μαζευτήκανε ένα μήνα μετά το χιονιά. Θα πούνε μπράβο στο δημότη, αλλά εσύ τι κάνεις. Οπότε, τι σκέφτηκα. Σε τέτοιου είδους post, ετοιμάζομαι, έλα. Εξ αρχής θα έχουμε κλειστά τα σχόλια. το περίμενα να το κάνω. Φωστήρες. Για πες. Από την άλλη πλευρά. Άμα ανεβάσουμε έναν post όπως αυτό που αναφέραμε. Για τα rapid test που θα γίνουν στους μαθητές. Το έρχεται μπροστά τους. Σκέφτεται. Θα δώσουμε δωρεάν rapid test στους μαθητές. Ωραία. Ωραία είδες. Ωραία. Κάτω τα κάνω. Από κάτω. Τι σχόλια θα έχουν. Μάλλον θετικά. Είναι μια κίνηση κάναμε για να βοηθήσουμε τη μαθητική κοινότητα. Ας αφήσουμε ανοιχτά τα σχόλια και όποιος θέλει να μας πει μπράβο. Στο συγκεκριμένο θα έχουμε και σχόλια που θα διεκδικούν πατρότητα της απόφασης. Ναι. Να το ξέρεις αυτό. Ότι όχι, δεν το είπατε εσείς. Εμείς το είπαμε. Είναι αυτή λοιπόν η νέα εποχή την οποία κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει ότι διαγράφονται σχόλια. Εφόσον αρνητικά σχόλια δεν προβλέπεται να γραφτούν κάτω από ένα post. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν θες να το σχολιάσεις εσύ περαιτέρω. Έχω καλυφθεί. Ναι, άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Ξέρω εγώ, έχουμε πολλές παραμύες, έτσι, είναι πλούσιο. Πλούσιος ο λαός μας σε παροιμίες. Κοίταξε. Τίποτα. Απλά κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και καλά ότι έτσι θα κατευνάσουμε τα πνεύματα ή θα κοροϊδέψουμε λίγο τον κόσμο και δεν θα φαίνονται πια τα αρνητικά. Δεν θα μας χαλάσει το image που τόσο πολύ νοιαζόμαστε μόνο για το image. Αυτά είναι. Εντάξει. Αυτή είναι η ουσία δηλαδή του πράγματος. Εντάξει. Δεν τρώνε όλοι κουτόχορτο, τώρα πια οι περισσότεροι δεν τρώνε κουτόχορτο, άρα και που το κάνανε νομίζω ότι το βρόντο πάει, γιατί γίνονται ακόμα μεγαλύτερο ρεζίλι, να το πω έτσι λαϊκά και χύμα. Πριν ξεπροχωρήσω θεματάκι, επειδή θα μπούμε και στα του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου, να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Βεβαίως. Και επιστρέφουμε δυναμικότατα. Thank you.
Δημοτικό Συμβούλιο. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ελπιδοφόρο, τι ελπιδοφόρες λέξεις για το δεύτερο σκέλος της εκπομπής. Θα μπορούσες να νιώσεις καλύτερα. Μπορώ να νιώσω, όταν το ακούω αυτό, νιώθω απίστευτα μεγάλη ασφάλεια και βεβαιότητα. Κάτι έχει γίνει σωστά. Ότι πάμε 1100 στα βράχια. Μα γιατί στα λες, βράχια. Έτσι. Του γρου πάει ευθεία όλο για βράχια ο Τιτανικός. Γιατί θα σε αρχίσω. Ναι. Για το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, πες μου. Ακόμα μία τοποθέτηση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Καρυτίνου, ότι καλό θα ήταν πλέον στα Δημοτικά Συμβούλια να μην παίρνουμε πολιτικές θέσεις. Κομματικές. Να μην παίρνουμε κομματικές θέσεις και να μην παίρνουμε θέση, να μην ασχολούμαστε με θέση, με θέματα που δεν αφορούν τη Νέα Σμύρνη. Κάνει την τοποθέτηση του άνθρωπος, τελειώνει και μετά από λίγο γίνεται κάτι πολύ σύνηθες. Ανοίγει το μικρόφωνο μέλος, ο επικεφαλής του ΚΚΕ, της Λαϊκής Εισπήρωσης. Θα σου πω μετά γιατί το λέω αυτό, πες Λαϊκής Εισπήρωσης θα το αναλύσω λίγο. Και καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους, αφού μιλήσει πρώτα λίγο για την κυβέρνηση, καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους να πάρουν μέρος σε πορεία. Και τον κόσμο γενικότερα. Ναι. Μετά από αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Μετά από αυτό γκρεμός. Γκρεμός, ναι. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι εκεί, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι απλά δεν ακούνε ο ένας τον άλλο. Δεν ακούνε, δηλαδή συζητάνε κάποιοι άνθρωποι και ο καθένας λέει τα δικά του. Χωρίς συνέχεια, χωρίς συνοχή, χωρίς... Μπορεί να έχουν πει το ίδιο πράγμα 1.000.000 φορές. 1.000.000 φορές. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτός τόπου και χρόνου που είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι δυνατόν να βγαίνεις να το κάνεις αυτό? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί παλαιότερα, να το πω αυτό, παλαιότερα, σε κάποιο άρθρο είχε αναφερθεί κάπως και καλά για τη Λαϊκή Συσπήρωση, ότι είναι το ΚΚΕ τέλος πάντων εδώ στη Νέα Σμύρνη κτλ. Και βάζει το συγκεκριμένο κόμμα. Καλώς κάνει. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα με το κόμμα. Και τότε είχαν θυχτεί τα στελέχη, τα δύο στελέχη τέλος πάντων, ή μάλλον το ένα. Και καλά ότι όχι, εμείς είμαστε Λαϊκή Συσπήρωση. Γιατί μας λέτε ΚΚΕ? Και τώρα οι ίδιοι μόνοι τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί που συζητούσανε για θέμα, για τα παιδιά, για τα rapid, για το ένα, για το άλλο, λέει τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης και αύριο ελάτε, μεθαύριο ελάτε όλοι στην πορεία. Καλά, και εννοείται ότι δεν είναι πρώτη φορά. Το έχει συμβεί πολλάκι. Ίσως και σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε μία τέτοια τοποθέτηση από τη συγκεκριμένη παράταξη. Θα πρέπει εσείς τα στελέχη μάλλον της συγκεκριμένης παράταξης να ακούτε λίγο περισσότερο και τον κομματικό αρχηγό σας. Εγώ τον παρακολουθώ και τον ακούω. Όταν λέει πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια, μάλλον βάζει και εσάς μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς και δεν το καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να σοβαρευτούν λίγο οι κύριοι όλοι του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, ωραία, μπορεί να είναι. Okay. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την πόλη. Ωραία. Έχουν εκλεχθεί στη Νέα Σμύρνη. Ναι, είναι αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης. Πάμε παρακάτω. Πώς λοιπόν εμείς κάπου που τα όποια μέτρα της όποιας κυβέρνησης δεν είναι στο συμφέρον της πόλης μας ή δημιουργούν εμπόδια, βρείτε κάτι, συζητήστε και βρείτε μια λύση πώς θα τα ξεπεράσετε. Δεν έχει νόημα να μου πείτε ότι είναι αντιλαϊκά τα μέτρα, το ξέρουμε. Ευχαριστούμε.
Βρείτε πώς θα τα ξεπεράσουμε τοπικά. Δεν με νοιάζει τι λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τα λέει για αυτούς που θέλει να τα πει. Και εφαρμόζει το πρόγραμμά της. Εσείς εδώ τι κάνετε? Τίποτα. Τις κουμπάρες παίζετε. Πάμε όμως να πούμε για το κύριο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο ήταν σχετικά με τα σχολεία και τα rapid test. Ναι. Κοίταξε, εκεί είχαμε... αυτό που μπορούσε κανείς να υποψιαστεί είναι ότι θα έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο άκρος συνενετικό, σύντομο και γρήγορο, γιατί προφανώς είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούσαμε. Είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούσαν, ναι, ότι ναι. Να βοηθήσουμε, ρε παιδιά, τα σχολεία και τη μαθητική κοινότητα και να υποστηρίξουμε με και τα υγειονομικά μέτρα και την προστασία των μαθητών και όλο το κομμάτι αυτό. Είναι κάτι που όλοι συμφωνούν. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει ότι όχι, δεν θα το κάνουμε, δεν θέλουμε. Ξεκάθαρα. Αυτό έλειπε κιόλας. Ναι. Παρόλα αυτά, κράτησε πόσες ώρες. Είχαμε πάλι αψιμαχίες και διαμάχες και φωνή πάνω στη φωνή και αντιπαράθεση στην αντιπαράθεση και επιπροσωπικού και εγώ τι σου είπα και όχι πάρ' το πίσω και αυτά... Με λίγα λόγια, κάτι... Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέας Μύρνης. Ναι, κάτι σαχλαμάρες. Κάτι σαχλαμάρες, δηλαδή αυτά που ούτε παιδάκια δεν τα κάνουν. Τα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέσα τώρα. Και εκτός αυτού είχαμε και κόντρα, κλασικά, για το ποιος θέλει πιο πολύ να βοηθήσει αυτή την πόλη. Ποιος θα πάρει την πατρότητα των καλών μέτρων. Δηλαδή, ούτε στο καλό δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Και αυτό είναι το εξοργιστικό. Κοίτα, από τη μία μεριά είναι θεμητό να βλέπουμε ότι γίνεται κάποια κίνηση από την αντιπολίτευση, ότι προτείνει κάποιες λύσεις. Γιατί μέχρι τώρα η αντιπολίτευση ήταν ανύπαρκτη. Ναι, εντάξει, φώναζε για να φωνάζει απλά. Είναι, αντιδρούσε για να αντιδράσει. Δεν είχε φέρει μία σοβαρή πρόταση. Ναι. Τώρα τελευταία μόνο έχουμε δει δύο κινήσεις, οι οποίες θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσει ελπιδοφόρες. Ελπιδοφόρες. Ότι δείχνουν κάτι. Δείχνουν με κάποια κενά, αλλά ελπιδοφόρες, ναι. Okay. Το δέχομαι. Ότι, εντάξει, ήταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε μετά από αρκετές εκδικήσεις. Ναι, φωνήσω. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο που έπρεπε να γίνει. Τελικά, παρόλα αυτά, βγήκε ένα αποτέλεσμα. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν θετική η χρειά. Ναι. Είναι θετικό αποτέλεσμα από τη στιγμή που αυτά που έχουμε συνηθίσει είναι μόνο λόγια. Ναι, σωστό. Τώρα είδαμε ότι... Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή η απέτηση, μετουσιώθηκε σε πράξη. Αυτό προχωράει πιο γρήγορα. Είδαμε στην υλοποίηση. Ότι τώρα αύριο κιόλας, όπως είπαμε και στην αρχή, ισχύει. Θα γίνουν δωρεάν έλεγχοι για τους μαθητές. Ισχύει. Προχωράει πολύ πιο γρήγορα στην υλοποίηση. Δεν πάνε να είναι μικρή κίνηση, είναι κάτι. Είναι κάτι, ναι, χειροπιαστό. Ναι. Κάτι για το οποίο είναι ένα από τα πράγματα που λες μπράβο. Μπράβο που επιτέλους το έκανες. Ναι. Μπράβο που έκανες κάτι, που δεν κάθισες πάλι με σταυρωμένα τα χέρια. Ναι. Μπράβο που παρά το γεγονός ότι υποστήριζες, ας πούμε, τα κοντέινερ που είχε φέρει η προηγούμενη κυβέρνηση και επειδή ανήκεις κάπου κομματικά πρέπει να υποστηρίξεις αυτό το κακό και στην πόλη μας, παρόλα αυτά τώρα ξυπνήσαμε και λέμε okay, ναι, πρέπει να βοηθήσουμε τη μαθητική κοινότητα στα υγειονομικά κτλ. Τέλος πάντων, ναι. Θα το δεχτώ, θα το δεχτώ. Είπαμε, έχουμε μία πρόοδο. Έχουμε μία πρόοδο και παράλληλα έχουμε και ένα πισωγύρισμα, μία επανεμφάνιση. Βλέπουμε ότι από νωρίς ξεκινήσανε να βγαίνουν στην επιφάνεια τα troll profile στα social media. Κάτι που μας είχε λείψει, είναι η αλήθεια. Το είχαμε δει πολύ έντονα στις εκλογές του 19. Γινότανε μακελιό. Πολύ το μελετάω το... το μακελιό. Γινότανε λοιπόν μακελιό και τώρα βλέπουμε ότι έχουν ξυπνήσει νωρίς τα troll profile
Και ετοιμάζονται, ζεσταίνουν τις μηχανές για το προεκλογικό αγώνα του 23. Άρα για να προτρέξω λίγο. Αυτό σημαίνει ότι μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο. Αν θες τη γνώμη μου, έχουμε μπει, ναι. Αν θες δηλαδή την προσωπική μου εκτίμηση από αυτά που βλέπω να γίνονται γύρω μου και ακούω, νομίζω ότι έχουμε μπει. Ότι εντάξει, έχουν ξεκινήσει και ακονίζουν τα μαχαίρια τους. Δύο-τρεις διαφορετικοί υποψήφοι από τη μια μεριά. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να βρουν, άλλοι προσπαθούν να βρουν διάδοχη κατάσταση, άλλοι προσπαθούν να βρουν συνεργασίες για να επιβιώσουν όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι ζεσταίνουν τις μηχανές. Βλέπουμε άλλωστε πολύ έντονη παρουσία 3-4 συγκεκριμένων ανθρώπων στα social media. Με ύφος έτσι και στυλ προεκλογικού αγώνα. Είτε θέλεις είναι πίτες αυτό, είτε είναι κάνουμε μία καλή κίνηση μόστρας και την προβάλλουμε, λες και έχει γίνει, έχουμε πάρει το Champions League, ας πούμε. Οπότε ναι, νομίζω έχει ανοίξει το τριώδιο, το προεκλογικό τριώδιο. Και δεν είναι σαν το κανονικό τριώδιο. Όχι. Δεν είναι λίγες μέρες. Αυτό τώρα θα κρατήσει... Και δεν είναι με μάσκες που βγαίνουν μόλις λήξει, είναι με μάσκες που τις φοράνε μόνιμα. Αλλά αλλάζουν συχνά. Έχουν πολλές αλλάξεις. Αλλάζουν, εντάξει, ναι, ναι. Αλλά είναι μόνιμα με μάσκα, με προσωπείο, όχι με πραγματικό πρόσωπο. Εξού και τα troll profile που έχουν ξεκινήσει να προπαγανδίζουν τα social media. Εντάξει, έχουν γίνει λίγο γραφικοί, τώρα πια τους καταλαβαίνουν όλοι, θα έλεγα. Δηλαδή, τους 10 ανθρώπους ή 8 έχουν καταλάβει ότι κάτι είναι τρόλ, ας πούμε, και ψεύτικο και... Ευχαριστή. Ακόμα και για αυτούς τους δύο, ναι, που μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, ναι, νομίζω μπορούμε να φτιάξουμε ένα tutorial, να κάνουμε ένα βιντεάκι. Πώς να καταλάβεις. Πώς να καταλάβεις ότι ένα προφίλ δεν είναι αληθινό. Πώς να ξεσκεπάσεις το τρόλ. Αλλά κάτι πρέπει να έχει ένα πιο... ένα τίτλο που να πικάρει πιο πολύ. Κοίταξε, θα το βρούμε. Τα βρίσκουμε αυτά πάντα. Ναι. Έτσι, είμαστε από ιδέες, άλλο τίποτα και φαντασία. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά είχαμε για σήμερα. Αυτά είχε το μενού. Θα σας κρατήσουμε ζεστούς για την επόμενη Τρίτη. Και σε αγωνία, για λίγες μέρες ακόμα. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα είμαστε σε επικοινωνία. Είναι πολύ πιθανό να σας ζητήσουμε δικές σας ερωτήσεις που θα θέλουμε να κάνουμε στους επόμενους, όχι μόνο τώρα, και πιο μετά καλυμμένα. Ναι, ναι. Θα συμμετέχετε κι εσείς στο Κάντο Πράξη. Είχαμε κάνει κάποια στιγμή μια περίοδο ένα θεματικό με ερωτήματα δικά σας. Τώρα θα το πάμε λίγο πιο στοχευμένα, που, με ερωτήματα που θα αφορούν τους καλεσμένους μας. Έτσι, για να γίνουμε και λίγο ακόμα πιο διαδραστικοί και να συμμετέχουν ακόμα περισσότεροι στην εκπομπή. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Και αυτό, όπως πάντα, ήταν ένα καλό πράξη. Με τον Χρόνιο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.